έχουμε μαζί μας την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, την κυρία Βαλαβάνη. Καλημέρα, κυρία Βαλαβάνη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Η κυρία Βαλαβάνη θα μας εξηγήσει το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα σχολεία της Αττικής. Γενικότερα και στα σχολεία τα οποία γνωρίζετε εσείς. Ασχολείστε με το ζήτημα πάρα πολύ. Να δούμε ποια είναι η κτηριακή κατάσταση των σχολικών συγκροτημάτων αυτή τη στιγμή στην Αττική. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα σχολικά κτίρια στην Αττική, επιτρέψτε μου να πω ότι στέλνουν μήνυμα SOS. Και δεν το στέλνουν τώρα, το στέλνουν εδώ και χρόνια. Από την εμπειρία που έχουμε όσοι ασχολούμαστε με τις οργανώσεις γονέων, διαπιστώνουμε ότι αυτή τη στιγμή μια σειρά από σχολεία στην Αττική έχουν τεράστια προβλήματα στη στατικότητά τους, στην αντιπυρηνική θωράκιση, στην αντιπυρηνική θωράκιση και στην αντισεισμική. Αυτό που διαπιστώνουμε καθημερινά είναι ότι τα σχολεία μας, επιτρέψτε μου να πω, είναι ορολογιακές βόμβες με μικρά ή μεγάλα χαρακτηριστικά. Είναι κακοσυντηρημένα. Είναι σχολεία που είναι πριν το 1959, που οργανωμένη συντήρηση των σχολικών κτηρίων δεν έχει γίνει ποτέ. Πάντα γίνονται, επιτρέψτε μου, μπαλώματα. Και τα μπαλώματα που γίνονται, γίνονται κατά από πίεση και των εκπαιδευτικών, πολλές φορές των μαθητών, με διάφορες κινητοποιήσεις που κάνουν, που γνωρίζουμε, και φυσικά το Συλλόγο Γονέων και των Ενώσεων, που πιέζουν και διεκδικούν για το αυτονόητο, για ασφαλή σχολικά κτίρια. Και μπορεί τώρα να το κουβεντιάζουμε αυτό μετά από το θλιβερό περιστατικό, που να πούμε ότι δεν υπάρχει λέξη για να πούμε τα συλληπιτήρια. Θα σας διακόψω εδώ, θα σας διακόψω. Ναι. Παρένθεση, να ξέρετε ότι σε αυτή την εκπομπή, δυστυχώς, προφητικά θα έλεγα, αλλά δυστυχώς προφητικά, μία μέρα πριν το τραγικό συμβάν, είχαμε τη Δήμαρχο Στυλίδας εδώ σε αυτή την εκπομπή. Και συζητούσαμε για το πρώτο δημοτικό σχολείο Στυλίδας, που έπεσαν οι σωλήνες του καλοριφέρα από το ταβάνι. Προσέξτε τι λέω. Οι σωλήνες του καλοριφέρα από το ταβάνι, ευτυχώς εκτός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου. Αλλιώς θα είχαμε και εκεί θύματα. Μία μέρα πριν. Ναι. Λοιπόν, συνεχίστε. Συνάδελφοι μηχανικοί μου εξηγούσαν χθες ότι πάρα πολλά κτίρια της, και στην Αθήνα, αλλά και γενικότερα στην χώρα, επειδή ακριβώς τα σχολικά κτίρια είναι πολύ παλιά, σας είπα πριν το 1959, πάρα πολλά σχολικά κτίρια, οι Λέβητες είναι μέσα στα όρους του αύριου σχόλους. Και μια σειρά ζητήματα, κακοτεχνίες και τεχνικά που μπορούν οποιαδήποτε στιγμή, ανάλογα με τις συνθήκες που θα δημιουργηθούν, να δημιουργήσουν τεράστια ατυχήματα. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Αλλά εμείς εκεί που θέλουμε να σταθούμε, γιατί είναι το βασικό, και ξέρετε κάτι, μετά από ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό, καλά κάνουμε, τα κουβεντιάζουμε, τα συζητάμε, μπαίνουν οι ευθύνες, αλλά αυτό δεν φτάνει. Γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε επί της ουσίας, η ευθύνη είναι συγκεκριμένη. Είναι η υποχρηματοδότηση για την παιδεία, που είναι ο κοινός παρανομαστής για όλα τα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Και που έχει σαν αλυσίδα γεγονότων το γεγονός ότι έχουν κατακαιρματιστεί υπηρεσίες, το ότι τα σχολεία δοθήκανε στους Δήμους, και αυτή τη στιγμή εμείς πολύ καλά, και εσείς που κάνετε ρεπορτάζ, το παρακολουθούτε με μια σειρά μπαλάκι που γινόμαστε μεταξύ ποιος έχει την ευθύνη, από Δήμο, ΚΤΥΠ, από Υπουργείο Εσωτερικών, εναλλάσσεται το θέμα και η ουσία είναι συγκεκριμένη, ότι κανείς δεν δίνει λύση. Και όχι μόνο δεν δίνει λύση, δεν έχει και την ευθύνη. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι είναι απαράδεκτο τα σχολικά κτίρια να μην είναι στην ευθύνη ενός κρατικού μηχανισμού, για να υπάρχει ένας ουσιώδη και ουσιαστικός έλεγχος. Γιατί αυτή τη στιγμή και αποδιοργανωμένη είναι η ΚΤΥΠ, που υποτίθεται ότι υπάρχει η ευθύνη, είναι ο πρωινός δηλαδή. Ναι, οι κτηριακές υποδομές ΑΕ, για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Ναι, και έχει αποψηλώσει κάθε μια τεχνική υπηρεσία από τους Δήμους το προσωπικό της. Και δεν υπάρχουν φυσικά, γιατί έχουν και ευθύνη και οι Δήμοι, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, που δεν διεκδικούν και δεν πιέζουν. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή την κατάσταση, γιατί όταν δεν έχει. Να ολοκληρώσω. Ναι, βεβαίως. Έχει μια τεχνική υπηρεσία. Για να, από τη στιγμή που δέχτηκε στην ευθύνη σου τα σχολικά κτίρια, και να έχεις μια τεχνική υπηρεσία που μπορεί να καλύψει τη συντήρηση των κτιρίων και πέφτει στην ανάγκη του εργολάβου, που ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς γίνονται οι διαδικασίες όλες αυτές, και δεν πιέζεις, δεν διεκδικείς από το Υπουργείο Εσωτερικών κονδύλια για να λειτουργήσει το πρώτο και αναγκαίο που είναι αυτή τη στιγμή το δημόσιο σχολείο, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ευθύνη. Να ρωτήσω το εξής.
Είμαι σίγουρος ότι έχετε αποτανθεί σε δήμους για διάφορα σχολικά κτίρια. Τι απαντήσεις λαμβάνετε από τους δήμους, με ενδιαφέρει, από τους δημάρχους ή από τους αρμόδιους αντιδημάρχους? Ακριβώς αυτό που σας λέω. Δεν έχουμε λεφτά δηλαδή, αυτό σας λέω. Μια γραφειοκρατία, ότι δεν έχουμε υπηρεσίες να στηρίξουν, ότι οι έλεγχοι και οι μελέτες έχει ξεκινήσει ένα σχέδιο και δεν ξέρουμε πότε θα υλοποιηθεί. Πέφτει μετά το μπαλάκι στην ΚΤΥΠ, ότι έχουμε καλέσει την ΚΤΥΠ να έχει να κάνει μελέτη και δεν έχει έρθει ή είναι σε μια διαδικασία. Πηγαίνουμε στην ΚΤΥΠ και η ΚΤΥΠ μας λέει την ευθύνη την έχουν οι Δήμοι. Πάμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εσωτερικών μας λέει οι Δήμοι δεν μας έχουν καλέσει, δεν έχουν κάνει αιτήματα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή ένα διαρκές πινκ-πονκ. Και επειδή μας ακούνε και οι γονείς, το που περιγράφω, το βιώνουν, το ζουν καθημερινά, δηλαδή δεν χρειάζεται να το περιγράψουμε. Δεν χρειάζεται, το καταλαβαίνουν όλοι. Είναι ένα διαρκές πινκ-πονκ ευθυνών. Και πάνω στην υγεία και στη ζωή των παιδιών μας. Κατανοητό. Και να σου πω και κάτι. Είναι ουσιαστικό αυτό. Το κουβεντιάζαμε και πιο παλιά στην πανδημία, αλλά και τώρα, ότι οι ζωές των παιδιών μας δεν γίνεται να ζυγίζονται στις αντοχές της οικονομίας. Η αντισεισμική θωράκιση, τα θέματα πρώτης προτεραιότητας για τη συντήρηση, τη στατική επάρκεια των σχολείων, για μας είναι στην πρώτη γραμμή. Και δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω σε αυτό. Κύριε Βαλαβάνη, σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο Σάββατο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.